Καταρχήν, οι σημερινοί 19, 18, 17 στην Ελλάδα είναι μια πολύ αδικημένη μέχρι στιγμής γενιά. Είναι μια γενιά που θυμάται μόνο την κρίση. Έχει λοιπόν συνδυάσει στο δικό της μυαλό την Ευρώπη όχι με τις δυνατότητες που η Ευρώπη δίνει για ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, ελεύθερη κυκλοφορία φοιτητών. Αυτή η ανοιχτή Ευρώπη που μόνο ξενοφοβική δεν είναι, είναι μια ανοιχτότερη Ευρώπη από ό,τι ήταν σε προηγούμενες δεκαετίες. Η γενιά λοιπόν αυτών των νέων παιδιών έχουν συνδυάσει την Ευρώπη με τα αρνητικά ενός προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας και προσαρμογής της χώρας μας. Και αυτό πράγματι είναι αρκετά δυσάρεστο για αυτή τη γενιά. Θέλω να σας θυμίσω ότι στην προηγούμενη μεγάλη διεθνή οικονομική κρίση πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 10 χρόνια μετά, η δημοκρατία δεν είχε αντέξει σχεδόν σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Μετά το μεγάλο οικονομικό κράχ στα τέλη δεκαετίας του 20, 10 χρόνια μετά, σχεδόν καμία ευρωπαϊκή χώρα πριν τον πόλεμο δεν είχε καταφέρει να διατηρήσει τις δημοκρατικές αρχές. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη. Είπε ο κ. Σεβαστάκης ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, όλο διαφήμιση σας κάνω σήμερα, για το θέμα της διαφορετικότητας του εργατικού δικαίου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριο Στασιούλας, θα δράξει την ευκαιρία μετά, μου φαίνεται. Φαντάζομαι. Είναι σημαντικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει ότι βρισκόμαστε σε μια διεθνή πραγματικότητα. Και η λύση είναι σε δύο επίπεδα. Αφενός, ο Μάνφρεντ Βέμπερ στην προεκλογική του ομιλία που έκανε στην Αθήνα αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδυάσει τις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει με τρίτες χώρες με την υποχρέωση αυτών των χωρών να ακολουθούν πρακτικές εργατικού δικαίου της ΗΕ. Αυτό είναι μια βασική θέση του Βέμπερ για να λύσει αυτό το θέμα που λέτε και έχει και μια ανθρωπιστική διάσταση, γιατί πράγματι υπάρχουν προβλήματα σε πάρα πολλές αναπτυσσόμενες χώρες για τον τρόπο που εφαρμόζονται τα εργασιακά δικαιώματα. Και είναι κάτι που η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Το δεύτερο, πρέπει και η χώρα μας να βρει το δικό της παραγωγικό μοντέλο. Δεν θα γίνουμε μια χώρα φτηνών εργατικών χεριών. Δεν το θέλουμε. Δεν το επιδιώκουμε, δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία μας, στην καινοτομία, στις επενδύσεις, στην μια πιο αποτελεσματική οικονομία, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις μας στην Ευρώπη, με το εργατικό κόστος που έχουν σήμερα και ακόμα μεγαλύτερο αν έχουμε ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, να επιβιώσουν σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτή είναι η φιλοδοξία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το σχέδιό μας, να μεγαλώσουμε την πίτα, να παράξουμε περισσότερα ως οικονομία και αυτός ο πλούτος να πάει σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.